Και τώρα είναι ο Σακά που θα εκτελέσει το πέναλτι. Μεγάλη ευθύνη για αυτό το παιδί. Απέναντι στον Ντοναρούμα. Σακά εναντίον τον Ντοναρούμα. Για να θα έχουμε παράδειγμα στην αγωνία. Το αποκρίνω τον Ντοναρούμα και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ιταλία. Με τον Ντοναρούμα και ο Μαντσίνη στις αγκαλιές των συνεργατών του. Έξαλλη πανηγυρισμοί, η σκουάντρα Τζούρα με 3-2 στα πέναλτι. Για άλλη μια φορά η Κατάρα τον πέναλτι θα χτυπήσει την Αγγλία και η Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες εκτελέσεις ο Ζορζίνιο ξεσπάει σε κλάματα. Η Ιταλία ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος η καλύτερη ομάδα σε αυτό το γύρο και θα το επιβεβαιώσει. Πάνε πάνω να παρηγορήσουν τον Σακά, ο οποίος έχει χάσει το τελευταίο πέναλτι, το κοντράστο συναισθημάτων που πάντα επιφυλάσσει αυτή η διαδικασία. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την επιλογή του Southgate να βάλει τους δύο, το τρίτο και το τέταρτο. Όλοι θα θυμούνται το Σακά ότι έχασε το πέναλτι, αλλά νομίζω ότι η αποτυχημένη επιλογή ήταν των αλλαγών να βάλει, δηλαδή, Rashford που το έστειλε στο δοκάρι και το κακό πέναλτι και από τον Σάντσο. Ήταν άσχημα εκτελεσμένα πέναλτι και τα τρία τελευταία της Αγγλίας. Ο Πίκφορντ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, θα μπορούσε να είναι ο ήρωας για την εθνική Αγγλίας. Δεν θα τα καταφέρει η ομάδα του όμως, αυτός δεν φταίει σε τίποτα. Ο Ντοναρούμα με τα δύο που θα πιάσει θα είναι ο μεγάλος ήρωας. Περισσότερο πέφτουν στους ηττημένους οι κάμερες. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι από την κάλυψη, απογοήτευση εδώ για τους, για το ζεύγος και τον μικρό πρίγκιπα Τζόρτζ, αλλά τι να κάνουμε, ο Μαντσίνη, ο προφεσόρε του Ιταλικού ποδοσφαίρου, θα πάρει τον τίτλο, θα φέρει την Ιταλία στην κορυφή της Ευρώπης. Για πρώτη φορά μετά το 1968 η Ιταλία, τότε το είχε πάρει σε επαναληπτικό, σε δύο μάτς με την Ιγκοσλαβία, 1-1 το πρώτο παιχνίδι και ο δεύτερος επαναληπτικός, τότε είχε επαναληπτικούς, η Ιταλία νίκησε την Ιγκοσλαβία. Εδώ η Ιταλία για δεύτερη φορά στην ιστορία της θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν η καλύτερη ομάδα. Στις λεπτομέρειες νομίζω ότι δικαίως θα πάρει και το τρόπαιο, Γιάννη. Η Ιταλία λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατακτά το δεύτερο Euro στην ιστορία της απέναντι στους Άγγλους. Πραγματικό στα τρομερό το κοντράστ συναισθημάτων, είναι τόσο έντονο γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να το χάνεις μέσα στο σπίτι σου υπό την υποστήριξη τόσων πολλών οπαδών. Οι Ιταλοί το χαίρονται και καλά κάνουν με την ψυχή τους. Από την άλλη, οι Άγγλοι βλέπουν για δεύτερη συνεχόμενη τόσο μεγάλη διοργάνωση ότι έχουν κάνει βήματα ως εθνική ομάδα, έχουν ξεπεράσει παθογένειες του παρελθόντος, αλλά πλέον μιλάμε για παιχνίδια της τύχης και των λεπτομεριών. Ξέρεις τι γίνεται, ότι πάντοτε οι Άγγλοι λίγο με τα πέναλτι έχουν ξεπεράσει όλα τα άλλα, αλλά βάζουν λίγο τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή το να βάλεις έναν είναι κάτι που, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί, το να βάλεις διπλή αλλαγή για να εκτελέσουν δύο τα πέναλτι, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και αυτοί οι δύο που βάζεις για το τρίτο και το τέταρτο, γιατί όλοι θα θυμούνται το Σακά, αλλά μιλάμε για πολύ άσχημα πέναλτι του Ράσφορντ, όλο αυτό το πράγμα που έκανε. Και μπήκανε ακριβώς και στο λεπτό που μπήκανε. Δηλαδή βάλω στο 115 να πεις ότι φρεσκάρω την επίθεσή μου και έχω 5 λεπτά να βάλω. Και χαρακτηριστικά του Ράσφορντ ήταν πέναλτι κρύου παίκτη. Δηλαδή δεν είχε την αίσθηση του αγώνα μέσα του. Και θα θυμάσαι ότι δεν είμαστε μεταξύ των προφήτες. Στο είπα όταν σηκώθηκαν και οι δύο. Το είπαμε ότι αυτοί οι δύο μπαίνουν για να εκτελέσουν τα πέναλτι και είναι πολύ πιθανό. Το είπαμε από όταν σηκώθηκε μόνο ο Ράσφορντ που είχε πάει η κάμερα πάνω του και τον έδειχνε, ότι είναι πολύ άσχημη αυτή η αλλαγή να την κάνεις μόνο και μόνο για τα πέναλτι. Δεν είναι ότι ξέρουμε εμείς κάτι, αλλά είναι το ποδόσφαιρο που στα λέει από μόνο του. Δηλαδή φαίνεται ότι εκείνη την ώρα, γιατί όλοι περιμέναμε στο 105 να μπει ο Ράσφορντ. Η αντίδρασή μας είναι ότι περιμένουμε να μπει ο παίκτης, έστω στη θέση του Στέρλινγκ, να δώσει κάτι παραπάνω. Να πεις ότι τον εμπιστεύεται για τον τέλος. Τον εμπιστεύεσαι μόνο για ένα χτύπημα. Φυσικό είναι ο παίκτης που τον έχεις αφήσει στον πάγκο. Δικαίως, γιατί έχεις καλύτερες επιλογές προφανώς για αυτό το γύρο με βάση την πορεία της Αγγλίας. Αλλά το θέμα είναι ότι στα πέναλτι τα έκαναν μαντάρα για μια ακόμα φορά. Οι Άγγλοι που πάνε στο ρεκόρ 3-7 τώρα στα πέναλτι. Ναι. 3-7. Ναι. Και η Ιταλία ανεβαίνουν στο 6. Στο 4-7, νομίζω. Περίμενε, το είχα μπροστά μου.
Επειδή τα είπες πριν. Το είχα μπροστά μου τώρα, καλά. Λοιπόν, οι Ιταλοί πάνε στο 6-7. Στο 6-7 οι Ιταλοί. Ναι. Στο 6-7. Και οι Άγγλοι στο 3-7 νομίζω. Οι Άγγλοι στο 3-7, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, όπως και να έχει, είναι μια μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, αυτά. Η Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020 ή για το 2021 στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Κώστας Μιαούλης παίρνει δύο ανάσες και έρχεται για τα λαϊκά δικαστήρια εδώ πέρα, γιατί ανοίγουν οι γραμμές, γεμάτος χαμόγελο. Big Wins for FM στους 94,6, πρωταθλήτρια Ευρώπης ή Ιταλία στα πέναλτι απέναντι στους Άγγλους. Big Wins for FM στους 94,6. Όπως πάντα στο ποδόσφαιρο, οι Άγγλοι θα βρουν τρόπο να τα κάνουν σαλάτα και να μην πάρουν τίποτα. Λοιπόν, ο Southgate πίστευε κανένας όπως ξεκινήσαν τα απέναντι ότι μπορεί να πάρει μια ρεβάνση στους άμπροπονητής, ρε παιδί μου. Αλλά, ξέρεις, φαίνεται, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν τα παλικάρια, έχουμε, να το έχει πει ο Άγγελος. Έχουμε τα σωστατάλη, έτσι. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Δεν ήταν δυνατόν, ρε παιδιά, να δικαιωθεί τόση ανοησία στον πάγκο της Αγγλίας. Διπλή αλλαγή. Διπλή αλλαγή. Ο άνθρωπος έχει δώσει ρεσιτάλ σε όλο το τουρνουά, αλλά σήμερα δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Μόνο να σκεφτείς και πόσο τυχερός ήταν από την ώρα που βγήκε ο Κιέζα, για πόση ώρα έπαιξε, αν δεις τη χρηματιστηριακή αξία μόνο των παιχτών που είχε η Αγγλία στην τελική ευθεία του ΜΑΤ απέναντι στους Ιταλούς και την ανυπαρξία οποιασδήποτε βοήθειας από τον πάγκο, από τον προπονητή, τι να κάνει δηλαδή. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει θεός της μπάλας, έτσι, γιατί τους βάζει αυτούς που δεν χρησιμοποιείς όλο το τουρνουά για να βάζεις το παιδάκι αυτό στην άρθρα το Σάκα και τους βάζεις το 119 για να εκτελέσουν πέναλτι στον τελικό. Τα χάνουν και οι δύο και μετά έχει βάλει το Σάκα τελευταίο πέναλτι. Που τον έβαζε για να μην βάλει αυτούς τους δύο. Για να μην βάζει αυτούς τους δύο, ναι. Δηλαδή γι' αυτό λέω, υπάρχει θεός της μπάλας. Εγώ ήμουν Αγγλία στο τουρνουά και πάντα είμαι Αγγλία. Αλλά μετά από ένα σημείο απόψε ήμουνα με την Ιταλία πραγματικά. Δηλαδή δεν μου πήγαινε. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν προκλητικός. Είπαμε, δεν το παίζουμε παντογνώστες. Αλλά okay. Κάτσε φίλε. Τάσο, ξέρεις τι. Σηκώνει, είμαστε με τον Γιάννη. Κάνω το match και λέω του Γιάννη ότι νομίζουμε το Rashford να το βάλει στο 105, ρε παιδί μου. Και του εξηγώ ακριβώς αυτό το λόγο, ότι αφού δεν γίνεται η αλλαγή εκείνη τώρα στο ξύλμα στην ανάπαυλα της παράτασης, ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, ότι ρε παιδί μου τώρα κοίτα να δεις, του λέω, θα το φυλάξει για το. Τι θα το βάλει, 117-118, του λέω, δηλαδή να μπει κρύος να βαρέσει πέναλτι. Και όντως αυτό έγινε. Γιατί εκείνη την ώρα είχε σηκωθεί μόνο ο Rashford. Μετά, όταν πήγε να γίνει η αλλαγή, είχε βγάλει και είχε σηκώσει και το Σάντσο, που τους έβαλε μόνο για τα πέναλτι. Εντάξει. Δηλαδή δεν υπήρχαν πόσοι παίχτες, ας πούμε ο Σο δεν μπορούσε να εκτελέσει πέναλτι για την. Όλα ήταν τραγικά οι επιλογές του και αντίθετα ο Μαντσίνι, ό,τι μπορούσε να κάνει στο αποψινό παιχνίδι, το έκανε. Και του χτύπησε και ο καλύτερος παίχτης για μένα. Ακριβώς, για μένα στην τελική ευθεία ο καλύτερος παίχτης της Ιταλίας είναι ο Κιέζα. Στην τελική ευθεία τα τρία μάτια. Ο Κιέζα και ο Σπινατσόλα ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που παίξανε πάρα πολύ παραπάνω από αυτό που περιμέναμε σε αυτό το Euro. Δηλαδή, εγώ, εντάξει, καλώς παίξε ο Κιέζα, δεν λέω, αλλά το επίπεδο της μπάλας που έπαιξε σε αυτό το Euro δεν το έχω δει στο Ιταλικό πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Όχι, για τους Σπινατσόλα ούτε κουβέντα. Εννοείται ότι δεν το έχουμε δει ούτε κατά διάνοια. Και αυτούς τους δύο τους έχασε δύο κρίσιμα σημεία. Οι αλλαγές του ήταν όμως σωστές. Δεν είχε το βάθος και την ποιότητα στον πάγκο που είχε η Αγγλία για να αντιμετωπίσει και την κούραση σε δύο παρατάσεις σε τόσο δύσκολα παιχνίδια και αυτά. Από το 30 και μετά κρέμασε η Αγγλία πάντως. Δηλαδή τα δώσαν όλα στα προηγούμενα παιχνίδια και από το 30 και μετά ήταν καθίζηση σε δυνάμεις. Είχε επιλογές όμως, είχε παίχτες να βάλει και δεν έκανε τίποτα. Και δεν γινόταν, έπρεπε να είναι που ήταν τυχερός όπως του πήγε το μάτς, αλλά χρειαζόταν ακραία τύχη με τόσα λάθη να το ξεπεράσει. Νομίζω το άξισε η Ιταλία, το πήρε δίκαια. Είναι από τις πιο δίκαιες κατακτήσεις Euro σε αυτά τα χρόνια που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Και μπράβο τους και να το χαρούν και μια χαρά όλα. Καλό τουρνουά είδαμε. Ωραίο, ναι, ωραίο. Νομίζω ότι γενικά ήταν δίκαια και τα δύο τουρνουά. Δηλαδή η Αργεντινή άξιζε να το πάρει στο Κοπα Αμέρικα. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή και χάρη στο πολύ μεγάλο τερματοφύλακα που έχει, θεωρώ ότι γεννήθηκε ένας τερματοφύλακας, έτσι να το πω, για την Εθνική Αργεντινής που... Το έχει ανάγκη αυτό, γιατί δεν είναι η καλύτερη Εθνική Αργεντινής που έχουμε δει, η συγκεκριμένη, και με το Μέση στα 34. Είχε ανάγκη τέτοια παρουσία και τη βρήκε.
Γενικά δεν θυμάμαι Αργεντινό τερματοφύλακα να έχει ξεχωρίσει σε διεθνές τουρνουά μετά το Γκοϊκοϊτσέα το 90. Πρέπει να ήταν ο πρώτος Κώστα, έτσι, να έχει κάνει τη διαφορά ναι, ένα ναι. τουρνουά ναι, ναι, ναι. για την Αργεντινή. Λοιπόν, πάμε και στους φίλους να σχολιάσουμε λιγότερη ώρα σήμερα θα έχουμε στη διάθεσή μας. 2-10-95-79. Καλά, ο μεγάλος νικητής του τουρνουά είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, έτσι. Ήτανε παντού, μέσα με Μπέκαμ, με τον ναι, πρίγκιπα ναι, Βίλιαμ, με τον... Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε, εντάξει. Λοιπόν, καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά, ο Ντοναρούμα. Εντάξει, συνήθως είναι από τις ομάδες που φτάνουν στον τελικό, συνήθως από την νικήτρια. Επίσης και για τον Μαντσίνη να πω, Κώστα, ότι δεν τον είχα καθόλου σε εκτίμηση προπονητικά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν βγάλει πολλά λεφτά ως προπονητής, χωρίς ποτέ να καταλάβω το γιατί και ποια ήταν η επίδραση που είχε στις ομάδες του, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το τουρνουά είναι η πρώτη φορά που πραγματικά και γενικά αυτή η εθνική Ιταλίας και από το Nations League και από τα προηγούμενα και από τα προκριματικά που έχουμε δει μέχρι τώρα την τελευταία διετία, είναι μια ομάδα που ξεχωρίζει και φαίνεται ότι έχει βρει μια φόρμουλα πάνω στην οποία δουλεύει ως ομοσπονδιακός, όχι απλά ως εκλέκτορας, και έχει αποτέλεσμα. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά δηλαδή που στη συνείδησή μου χρεώνω στον Μαντσίνη ως προπονητή ένα μεγάλο μερίδιο επιτυχίας μιας ομάδας που θα δεθένει. Και έχει περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες. Κατανοείς ότι επειδή είναι και κοντά πλέον χρονικά το επόμενο τουρνουά, ενώ το παγκόσμιο, οι Ιταλοί θα έχουν ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που τώρα ξεκινάει στην ουσία. Με τι αέρα, ας πούμε, θα μπουν για το παγκόσμιο του χρόνου. Ναι, βέβαια, περίεργη φάση βέβαια αυτό το τουρνουά. Ναι, το ότι γίνονται, ξέρω εγώ, καπάκι και χειμώνα κτλ. Αλλά ναι, σίγουρα ναι. ψυχολογικά για αυτούς, εντάξει, κάνουν το πασίγιο και για τους τιμένους. Τώρα τα λένε έτσι λίγο περισσότερο Μαντσίνη με το Southgate, γιατί εκείνη την ώρα πανηγύριζε ο Μαντσίνη. Όχι ότι δεν έγινε κάποια παρεξήγηση. Εντάξει, μεγάλη προσπάθεια για την Αγγλία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Τουρνουά που δεν έκαναν και ομάδες. Για την Αγγλία στην ουσία είναι κρίμα, γιατί σαν υλικό είχε όλες τις προϋποθέσεις να το πάει ως το τέλος, αλλά έπεσε σε ένα προπονητή που δεν μπορούσε, και γενικά έχουν πρόβλημα στις επιλογές των ομοσπονδιακών που κάνουν οι Άγγλοι. Δηλαδή μετά το μεγάλο Bobby Robson, και για μένα την καλύτερη εθνική Αγγλία που έχω δει από τότε που θυμάμαι, του 90, του Μουντιάλ του 90 mm-hmm. στην Ιταλία, που πολύ άδικα δεν έφτασε τουλάχιστον στον τελικό για μένα. Από τότε και μετά πραγματικά είχαν πρόβλημα πάντα στις επιλογές τους. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που περιμένουν να κουβεντιάσουμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι, γίνεται. Νίκος. Έλα, Νίκο. Τελικά το έπεσες μέσα στην Ιταλία θα το πάρει, γιατί το λέγατε. Και τότε που είχαμε μια έτσι, τριβή για την Ιταλία που είχε κάνει ένα μέτριο μάτς και μου είχατε πει η Ιταλία θα το πάρει. Παραδέχομαι, εντάξει, εκεί. Φαίνοντανε. Νομίζω ότι... Όχι, επέμενες πολύ στο Βέλγιο, γιατί θα σου πω. Το Βέλγιο είχε τους δεινόσαυρους πίσω. Δηλαδή δεν πας πουθενά σε μεγάλη διοργάνωση με τους δύο καλύτερους σου παίχτες από τραυματισμούς και με τα τρία γερόντια πίσω που κουτουλάνε. Δεν πας πουθενά. Γιατί κάποια στιγμή θα παίξεις με καλή ομάδα και θα χάσεις. Για τη Γαλλία, αυτό που με έκανε να πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει είναι τα θεατρικά που είδατε στο μάτς με την Ελβετία, εκεί με Μαμά Ραμπιό, Μαμά Εμπαπέ και όλα αυτά τα ξεφτιλίκια. Εντάξει, και ο Εμπαπέ δεν ήταν σε καλή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα ξεφτιλίκια είχαν αρχίσει πριν το τουρνουά. Αυτοί ξεκατνιάζονταν μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, είχε δύο Ζηρού και τα έχουν στον Εμπαπέ πριν αρχίσει καν η διοργάνωση. Λοιπόν, ήταν πολύ απλά για το Βέλγιο και τη Γαλλία ότι δεν θα προχωρήσουν. Τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, το τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία αποτυπώθηκε σε αυτά τα ξεκατνιάσματα που γινόταν στην κερκίδα μεταξύ των γονέων των παιχτών. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι το Βέλγιο γενικά έχει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα πιο δυνατά υλικά. Έχει, δεν διαφωνεί κανείς. Ούτε μαζί του. Όταν έχεις μέσα Hazard, De Bruyne που είναι παγκόσμιοι τώρα κλπ. Ναι, αλλά ήταν τραυματισμένοι. Ταλαιπωρηθήκαν πολύ με τραυματισμούς και οι δύο παίχτες. Ο Hazard πολύ αντίθετο. Τώρα έχει τα τρία πίσω, τα τρία ραμολιμέντα εκεί πίσω. Πού να στρίψουν δηλαδή αυτοί που είχε πίσω το Βέλγιο. Εμένα πολύ μου καλή εντύπωση μου έκανε ο αδερφός ο Hazard. Πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ο μοναδικός
πάρα φέτος που είδαμε ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το παιδί, δηλαδή είναι, όταν έχεις και τρία τέρατα δίπλα σου, ξέρω εγώ, καθιερώθηκε πολύ καλά φέτος, δηλαδή μάζει πολύ συμμετοχή του, ήταν πολύ... Είναι ο αδερφός του, πέφτει όλο το φως στον Εντένα, αλλά εγώ τον παρακολουθούσα από το γερμανικό που ήταν σπουδαίος παιδί. Εγώ πιστεύω ότι και καθοριστικό ρόλο για την Ιταλία ήταν που αποκλείστηκε η Γαλλία, δηλαδή, ναι, έκανε τραγικά λάθη στο τέλος η Γαλλία, το πλήρωσε. Αλλά για μένα η Γαλλία πρέπει να ήταν τελικό, παιδιά. Τώρα μην το συζητάμε. Εμένα, εγώ υποστήριζα Γαλλία φέτος, έτσι. Και μ' άρεσε και η Ιταλία, αλλά εγώ ήμουν με την Γαλλία. Δεν ξέρω τι πατατράκ πάθανε στο τέλος και τα τέτοια. Αλλά πιστεύω η Γαλλία ήταν. Για μένα Γαλλία, Ιταλία δεν θα μ' άρεσε πιο πολύ. Άγγλοι δεν μ' άρεσαν. Γενικά. Και εγώ το πίστευα ότι δεν μπορούν να το πάρουν. Και ο Ντεσάμπ σε αυτή τη διοργάνωση έκανε πολλά μαγικά. Πολλά γιατί μαγικά. Φέτος η Γαλλία έχει όλα τα αστέρια, φίλε. Είχε και τον Μπενζεμά, έχει τον Ζιρού. Είχε Μπαμπέ, είχε Πογκμπά, δηλαδή... Φίλε, να σου πω ποια ήταν η ομάδα για μένα από πλευράς υλικού, απογοητεύτηκα πάρα πολύ και πιστεύω ότι πραγματικά μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα, ήταν η Πορτογαλία. Και πιστεύω... Η Πορτογαλία ήταν άδικη, φίλε, δεν μπαίνανε τίποτα, δοκάρια κάνανε, ειδικά στο... Την πατήσανε επειδή ο Σάντος τέριαζε πολύ στην ομάδα που είχαν στο προηγούμενο τουρνουά. Ναι. Όμως το επίπεδο της ποιότητας που είχαν σε αυτό το τουρνουά πλέον είχε ανέβει πάρα πολύ. Και με τη φιλοσοφία που έχει ο Σάντος δεν ήταν εύκολο να βγάλει το καλύτερο από αυτό το υλικό. Την πάτησε για πολλά παιχνίδια με αυτό το περίεργο με τον Καρβάλιο και τον Ντανίλο μαζί. Όταν πήγε να ανταλλάξει ήταν πολύ αργά, είχαν χάσει πόντους που τους τυχήσανε. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω αυτό που καταφέρανε οι Βέλγοι σε αυτό το μάτς ήταν που αποκλείσανε τελείως τον Ρονάλντο. Δεν μπορούσε ο Ρονάλντο να πάρει μπάλα. Και πάλι καλύτερη από κάποια φάση, αλλά... Δεν μπορούσε ο Ρονάλντο πήγαινε και έκανε κεφαλής μόνος του τώρα το παλικάρι αφού τα βλέπα εκεί πέρα. Δεν μπορούσε να πάρει παλιά. Κάτι στο τέλος προσπαθούσε, αλλά όταν πήγαινε στις έντρες δεν μπορούσε. Φώναζε μόνος του ο Ρονάλντο. Είχε πάθει τέτοιο ότι δεν μπορούσε να πάρει μια πάσα. Αυτό ήταν το καλύτερο που κάνανε. Όταν δεν μπορείς να βάλεις το μάτι στο Ρονάλντο έχει τελειώσει. Γιατί δεν έχει ποιοτικούς παίκτες τώρα η Πορτογαλία να πω ότι έχει και τίποτα εκτός από το Ρονάλντο τώρα τρομερά αστέρια από πίσω. Πώς είναι η Γαλλία, πώς είναι. Πώς είναι και άλλη αντικειμένη ομάδα πιστεύω ότι... Όχι φίλε, έχει απίστευτους παίκτες η Πορτογαλία. Κάνεις λάθος. Δηλαδή πιστεύεις τώρα που θα φύγει ο Πέπε και ο Ρονάλντο, τι θα κάνει... Πέπε φίλε, έχεις δει τον Ρενάτο Σάντσες, τον Μπρούνο Φερνάντες. Ναι εντάξει, έχω δει ρε παιδί μου, καλή παίκτη. Τον Μπερνάντο Σίλβα, μιλάμε... Μπερνάντο Σίλβα, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, και η Ισπανία δεν ήταν... Διόγκο Γιώτα, ποιες εθνικές ομάδες είχαν αυτές τις επιλογές που είχε η Πορτογαλία, τόσο από τις top της πολύ, όπως η Γαλλία. Και πιστεύεις και η Ισπανία δεν άκουσε να πάει τελικό, όπως την έβλεπες φέτος. Εντάξει, ήταν καλύτερη στον ημιτελικό από ό,τι ήταν στο προηγούμενο. Νομίζω ότι για μένα πιστεύω ότι η Ιταλία και η Ισπανία φέτος είχαν την καλύτερη ανάπτυξη μπάλας. Δεν ξέρω. Η Ισπανία είχε φοβερή σε όλα τα μάτια. Δηλαδή, πιο γεμάτη στο παιχνίδι της Ιταλία, φίλε μου, σε όλη τη διοργάνωση. Πιο γεμάτη. Ναι, όμως με την Ισπανία δεν έκανε πολλές φάσεις, αν θυμάσαι. Έκανε μία-δύο και μετά ήταν όλο άμυνα. Η Ισπανία δεν έκανε επιθέσεις. Δεν της πήγε αυτό το μάτς, ήταν καλή η Ισπανία όντως, αλλά δεν έφτανε τελικά. Εντάξει παιδί, ήταν τυχερή εκεί, στάθηκε τυχερή η Ιταλία. Τέλος πάντων τώρα με το Μουντιάλ, βλέπω όπως είπες και την Ιταλία ότι θα πάει Φορτζάτη τώρα. Τώρα έχει και άλλον αέρα, έχει πάρει αυτοπεποίθηση, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, δεν έχει να αποδείξει κάτι η Ιταλία. Δεν έχει να φοβηθεί. Εγώ πιστεύω ότι μακάρι να περάσουμε κι εμείς, φίλε, να γίνει καμιά τύχη. Να περάσουμε κι εμείς επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να δούμε και την Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα, είναι τώρα στο παγκόσμιο, είναι δύσκολο, είναι και η Αργεντινή που είναι σε πολύ καλά κύφια. Με το Μέση τώρα. Ο Μέση δεν θα φύγει τώρα, έτσι. Δεν πιστεύω να φύγει. Φυσιολογικά θα παίξει και σε αυτό το Μουντιάλ. Να είσαι καλά αδερφέ, να πάμε παρακάτω γιατί λοιπόν, είναι πολύ κόσμος ο χρόνος. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου Κώστα, γεια σου Κυριακό. Γεια σου Αλέξανδρα. Τι κάνετε παιδιά, όλα καλά? Καλά εσύ. Εγώ αν σας πω ότι και 10 παιδιά να πιω σόδες δεν θα χωνέψω αυτή την ήττα. Καλά, πείτε μου παίρνει και από τώρα, κάτω, όχι, ακούσε ένα, έλα. Ξένοι είναι. Ξένοι είναι, αλλά ρε φίλε, εγώ θέλω τους Άγγλους. Το άξιζαν μέσα στους σπίτους, να σου πω κάτι ρε φίλε. Έπαιξαν ωραία μπάλα μέχρι το τέλος, αλλά αυτό που τους
που τους. Βασικά αυτό και ο Southgate είναι για αυτός ο λιγότυχος, είναι να σε θέλει τύχη. Καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι έκανε τραγικά λάθη. Και όντως, εκεί που έβαλε τον Ράσφορντ και τον Σάκα και τον... πες τον, της Dortmund, πες τον, Το Σάντσο. Το Σάντσο. Εντάξει, έχει κάνει τραγικό λάθος. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πω ότι το πήρε εντελώς δίκαια. Ας αφήσουμε ένα αστερίσκο, γιατί στο μαρκάρισμα του Ζορζίνιο εκεί πέρα, που τέλος πάντων θα ήθελα πολλά να πω για αυτόν τώρα, αλλά δεν μπορώ, γιατί μιλάω δημόσια, ήταν κόκκινη στο Γκρίλης. Πάρ' λίγο να το κόψει τον χιλιαστό. Έλα, Αλέξανδρε, τώρα. Τι έλα. Έλα τώρα, εδώ περάσανε με το πέναλτι Καρχαρία, ξέρω εγώ, στο τελικό. Καρχαρίας ήτανε. Ναι, είναι τώρα πέναλτι αυτό για να κρίνει την πρόκριση σε ένα τελικό γύρο. Ο Μακίλιθος οδηγεί ένα πέναλτι. Τι να κάνω τώρα. Ωραία, και ο Κάιπερ σύμπω ότι ήταν κίτρινη. Ελέγχθηκε από το ΒΑΡ. Του Ζορζίνιο ελέγχθηκε από το ΒΑΡ. Φυσικά ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, φίλε. Είναι για κόκκινη κάρτα, δεν θα ελέγχθηκε από το ΒΑΡ. Ρε φίλε, τρία πέναλτι χάσαμε σε ρί τώρα. Τι να λέμε τώρα. Έλα, εντάξει, χάσαμε. Χειροκροτάμε τους Ιταλούς και πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια. Έλα τώρα. Τρία στη σειρά. Όταν ήταν μέσα στη μάπα του Κάιπερς το μαρκάρισμα, ήταν κόκκινη. Καλά, και ήταν καθαρά. Και ούτε θα χειρούσε και το πέναλτι. Αλέξανδρε, βγήκε εχθές. Βγήκε εχθές. Ναι, μετά από 25 μέρες, γιατί. Έλα, πάμε παρακάτω. Και δεν πάω να το θυμόμουν. Τώρα μία φορά έβγαλε. Έχουμε πει ότι μία φορά βγαίνει Σάββατο Κυριακή ο καθένας. Βγήκε σε χθες, εντάξει, βγήκε στο τέλος, γι' αυτό το θυμόμουν. Έλα, να σκαλά. Πάμε, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκος. Έλα, πάμε παρακάτω. Κώστα. Έλα, Ζωή, καλά είσαι. Τι έγινε, ρε φίλε μου, τι κάνεις. Καταρχάς. Σε αυτό το τελικό έπρεπε να ήταν η Δανία της Αγγλίας, έτσι όπως πήγε το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, η Ιταλία σήμερα ήταν πολύ καλύτερη από την Αγγλία, πιστεύω εγώ. Έπαιξε και ήταν αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι αυτή η Ιταλία δεν έχει σχέση με τις άλλες Ιταλίες όσον αφορά την ανάπτυξη. Δεν παίζει καθόλου ανασταλτικά, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Ήταν μια διαφορετική Ιταλία. Και αν θυμάσαι καλά, Κώστα, στο καπί από την αρχή του Euro, ότι αυτή η Ιταλία έδωσε, εγώ τη βλέπω. Το έδωσα και εγώ, ότι είχε, θα το πάρει τα λέω. Ναι, στο καπί, δηλαδή. Και πρώτο σκόρε τον Immobile. Δεν πήγε καλά στο τουρνουά. Ναι, εντάξει. Αλλά καταρχάς, για την άποψή μου έπρεπε να ήταν η Δανία, όπως σου είπα στο τελικό. Εντάξει, πάντως για το πρεστή της διοργάνωσης ήταν πολύ καλό. Δεν υπάρχει, εντάξει, να δεις, όποια ομάδα παίζει το γήπεδο πρέπει να πάει τελικό. Δεν είναι τώρα... Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη η Δανία από την Αγγλία στον ημιτελικό. Άλλο πως κρίθηκε τελικά η πρόκληση. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν καλύτερη. Εντάξει, η Δανία είναι. Δηλαδή τι θες, τι... Οκ, δεν μπορούσαν. Μετά από ένα σημείο το μόνο που μπορούσαν ήταν να προσπαθούν να σκοτώσουν το παιχνίδι. Οκ, γιατί να αξίζουν να περάσουν αυτές τις σχέσεις με την Αγγλία. Καταρχάς, σαν ομάδα και σαν έτσι με τα Euro, το έχει πιο πολύ η Δανία από την Αγγλία. Θα μου πεις το πήρε το 92, γιατί το 4 δεν πήγαν στην ίδια φάση. Πάντα η Δανία ήταν πάντα το 84, πάλι πιο ψηλά πήγε από την Αγγλία. Γενικώς. Είναι μια... Το 88 πάλι η Δανία, γιατί εγώ το ξέρει και ο Κώστας, θα παρακολουθώ πολύ αυτά. Καμία αντίρρηση, Ζωή, απλά οι ομάδες που λες τώρα ή το 88 ή το 92 δεν είχαν καμία σχέση με αυτή τη Δανία, έτσι. Τότε καθόμασταν να δούμε τη Δανία, δηλαδή λέγαμε να δούμε τη Δανία. Δεν παρακολουθούν πολύ μπαλά, νομίζουν ότι η Δανία είναι καμία τυχαία αγορά, δεν είναι καθόλου. Όχι, δεν είναι τυχαία αγορά. Έτσι. Πιστεύω ότι για την Αγγλία αυτό ήταν το top. Δεν πιστεύω ότι την Αγγλία θα τη ξαναδούμε να φτάσει τόσο ψηλά. Έτσι, μπορεί να έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα, μπορεί να έχουν το καλύτερο ρυθμό, μπορεί χιλιά δύο μέσω πρωτάθληματος. Αλλά αυτά είναι εθνική ομάδα, δεν είναι στο Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι και στο Μουντιάλ του 18 και τώρα στο Euro ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο ποιότητας που είχε στη διάθεσή της η Αγγλία και πέτυχε πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσε να πετύχει. Ναι, βέβαια. Και έφτασε στον ημιτελικό στο Μουντιάλ, πρόσεξε με. Απέκλεισε τη Σουηδία και ποια άλλη είχε αποκλείσει τη Σουηδία στους 16 και ποια άλλη στο πρωί με τελικό. Τώρα δεν τα θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Για ποιο λες, για φέτος.
για το 18 η Αγγλία που πήγε στον ημιτελικό. Κυριάκο, ξέρεις ποιο είναι το τρομερό, στον Κυριάκο λέω, ξέρεις ποιο είναι το τρομερό, μπορώ να θυμηθώ ακόμα και τα μάτια των ομίλων του Μουντιάλ του 86, του 90, του 82 και τώρα, είπε ο φίλος ποιον, τι έγινε το 18 και δεν το θυμάμαι. Το προημιτελικό Κώστα μου, ποιον είχε αποκλείσει, θυμάσαι. Η Αγγλία. Ναι, στον ημιτελικό. Η Αγγλία, η Αγγλία έφτασε στον ημιτελικό και έχασε από την Κροατία στην παράταση. Αυτό το θυμάμαι, στο προημιτελικό λέω εγώ ποιον απέκλεισε. Ποιον απέκλεισε η Αγγλία, κάτσε με την Κολομβία, είναι στους 16, με τη Σουηδία, 2-0. Ναι, την Κολομβία και τη Σουηδία, δηλαδή δεν είναι ότι απέκλεισε. 2-0, και... 2-0. Ναι, ναι, δεν είναι ότι απέκλεισε και ομάδες, ας πούμε... αυτό είναι τα σταυρούματα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Η Γερμανία κάποτε το 2002 είχε μόνο τον Γκάν και τον Μπάλακ και ήταν τα σαβρώματα και πήγε και τον Γκρου τελικό με τη Βραζιλία. Κυριάκο, με όλο το σεβασμό, όχι ότι είμαι οπαδός της Γερμανίας όπως είμαι μαζί με τον Κώστα. Η Γερμανία και η Ιταλία έχουν άλλο βάρος. Φυσικά, φυσικά έχουν. Δεν είναι τώρα, εντάξει, έχουν άλλο βάρος. Μπορεί να αποτύχουν όπως απέτυχε η Γερμανία φέτος ή όπως απέτυχε η Ιταλία του 4. Αλλά σε βάθος χρόνου θα φτάσουν να το... έτσι, δεν είναι τώρα. Είναι μεγάλες ομάδες, θα δίνατε. Ναι, μεγάλες φανέλες, βαριές. Στις 8 είχαν φτάσει και όσο εκπέξαμε τους Κροάτες. Έτσι, ναι. Στα πέναλτι, είχε πάρει δύο πέναλτι, μάλιστα από πέναλτι η Κροατία, με Δανία και Ρωσία. Ναι, σωστό. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να αποκλείσεις την Γερμανία και την Ιταλία και την Βραζιλία, είναι αποτελεί μύθο. Δηλαδή όταν αποκλείονται αυτές οι ομάδες, σε οποιαδήποτε διοργάνωση είναι είδηση. Το να αποκλείονται οι άλλες είναι κάτι φυσιολογικό. Αποκλείονται αυτές οι ομάδες είναι είδηση. Έτσι. Και για την Αγγλία που φέτος απέκλεισε την Γερμανία ήταν είδηση. Δηλαδή αυτό ήταν το top. Αυτό ήταν το αποθυμένο των Άγγλων, να αποκλείσουν την Γερμανία. Τα κατάφεραν, έτσι, περάσαν όπως περάσαν και από το προημιτελικό και μέχρι εκεί. Καλά τα πήγαν για ένα μισά ώρα σήμερα, μετά δεν. Μετά τώρα, με μισή ώρα τώρα δεν ήταν και δίκιο να πάρουν τον τρόπο. Συγγνώμη, δηλαδή μπορεί να καταχράσουμε τον χρόνο, παιδιά, ε. Όχι, δεν είναι. Μιλάμε και είναι όπως θα λες είναι. Αλλά ήταν και δική τους επιλογή μετά από κάποια φάση. Μετά λίγο το ειδικό βάρος τώρα είχαν μεγάλους παίκτες οι άλλοι που πλέον δεν. Λίγο δύο ενέργειες του Γκρίλι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης ή στο δεύτερο. Πάλι και πάλι δεν. Με αυτό δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Συγχαρητήρια στην Ιταλία. Εντάξει. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Και ο Μαντσίνι έτσι ότι παίρνει για το χέρι του, το έκανα τον μπαγκό, έτσι το ανακάτεψε. Ο Southgate λίγο από ένα σημείο και μετά έχει παραδοθεί, δηλαδή έμοιαζε ότι δεν ξέρει τι κάνει. Ναι, μα είχαν αγχωθεί, το θέλανε οπωσδήποτε. Αυτή η ιστορία με το Σάκα και το Ράσφορντ και το Σάντσο που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου είναι αιμονή. Είναι προπονητική. Γενικώς άρχισε να κάνει κινήσεις, περίμενε να δει τι θα κάνει ο Μαντσίνι και μετά ψαχνόταν να δει μετά πώς θα αντιμετωπίσει. Ήταν επαφητικός. Εγώ όταν πήγε το παιχνίδι στην παράταση είπα τον πατέρα μου, δεν το κάνει η Ιταλία αυτό το Euro. Δεν το κάνει η Ιταλία αυτό το τελικό. Δεν το έχανε. Όταν πήρε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, πλέον και πριν ισοφαρίσει, έβλεπες ότι έχει προσωπικότητα. Βέβαια. Μόνο ο Ράις που λέει ο Τάσος ήταν τέτοιο, αλλά ταύτισε, αλλά και πάλι. Φαντάζομαι τώρα ο καλύτερος παίκτης Αγγλίας που παίζει στην West Ham. Που ήταν, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Και η Ιταλία είχε πολύ σαφανείς πρωταγωνιστές. Πολλούς παίκτες που παίζανε σε μικρές ομάδες και έκαναν μασμαγιά. Πελότη, εννοώ ένας. Όλοι τι, τι, ναι, τι λέμε τώρα. Ο Τολόι της Αταλάντα, ο ποιος άλλος. Που για την Αταλάντα τα έχω πει πολλές φορές. Μα και ο Κιέζα δεν είναι βασικός στη Γιουβέντους σε όλα τα μάτς. Όχι βέβαια. Ξέρω, Μπεράτη στη Σασουόλο, Λοκατέλη στη Σασουόλο. Σπινατσόλα ταλαιπωριέται τόσο καιρό. Πού παίζουν οι Ιταλοί και πού παίζουν οι Άγγλοι, καταλαβαίνεις τώρα. Τέλος πάντων. Μόλις ομάδες πάντως έγινε αυτό, παιδιά. Στο Euro είδαμε πολλές ομάδες να έχουν πρωταγωνιστές. Γεια σου, συγγνώμη. Πάντως αυτό που το είπα και πριν, Κυριάκο, ότι αν δεις μετά από ένα σημείο, δηλαδή στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στην παράταση, τη χρηματιστηριακή αξία των παιχτών που είχε η Ιταλία εκτός του δίδυμου της Γιουβέντους πίσω και αυτόν που είχε η Αγγλία και αυτόν που μπορούσε να βάλει η Αγγλία, η διαφορά ήταν τεράστια πλέον. Δηλαδή στο σημείο εκείνο που άρχισε να βγαίνει πολύ καλά στην Ιταλία η Ινσίνι, η Κιέζα, Μπεράρντι και ο Κριστάντε, που για μένα βοήθησε πάρα πολύ αναπάντεχα στη θέση του Μπαρέλα, χάνει εκεί τον Κιέζα, κάνει και τις άλλες αλλαγές πλέον λόγω κούρασης. Και μετά δεν είχε πια την ποιότητα η Ιταλία, ακόμα και για να εκμεταλλευτεί αυτό που της έδινε η Αγγλία. Είναι σημαντικές οι αναποδιές που είχαν στην Ιταλία. Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, ο Κιέζα, βγήκε και ο Ζορζίνιο, που είναι πάντα παίκτης βαρόμετρο για την Ιταλία, από το 15ο λεπτό ήταν Χόλεν. Και σίγουρα πήγε ένα κλικ κάτω. Ναι. Ό,τι και να. Ναι. Βέβαια είχε το καθαρό μυαλό εκεί που ήταν πανικοβλημένοι στο πρώτο ημίωρο ο Ζορζίνιο να φωνάζει στους άλλους και να τους κατευθύνει λίγο στο κέντρο που χάνανε μέτρα. Ναι. Πάντως να την πω την αμαρτία μου, Κυριάκο, στο 1-0 γύρω στο 30 έπαιξα Ιταλία να το πάρει.
Εντάξει, καλά. Έδινε 4,5. Δηλαδή, γιατί μου έλεγα, φάνηκε ότι είχε ψωμί το παιχνίδι. Φαινόταν. Επειδή ήταν ο Κώστας έξω και έκανε εδώ τη μετάδοση, γύρναγα και του έκλεινα το μάτι. Γιατί ξέρω ότι ο Κώστας είναι με την Ιταλία, εγώ με την Αγγλία. Του έλεγα ότι δηλαδή δεν έρχεται. Το έλεγα και εγώ. Αγγλία υποστηρίζω στα μεγάλα τουρνουά. Πάντα από παλιά. Απλά ειδικά σήμερα, μετά από ένα σημείο, δεν χαιρόμουν στη σκέψη να το πάρει η Αγγλία. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Εντάξει, ήταν και πολύ ωραία εκδοχή της Ιταλίας. Έτσι. Δηλαδή, τακτικά νομίζω είναι ό,τι πιο ελκυστικό έχουμε δει από την Ιταλία. Εγώ τουλάχιστον από το 86 που τη βλέπω. Ναι, ναι. Να πάμε στους επόμενους γραμμές. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλώς το να. Ναι. Ναι. Έλα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνετε. Γεια σας, Κυριάκος Στάθης από Νορβηγία. Γεια σας, Στάθη. Καλώς τον. Α, έλα, Ιταλός κι εσύ. Τι κάνετε, ρε μαγκές, είστε καλά? Καλά, φίλε, εσύ? Καλά, και εδώ έχουμε να μιλήσουμε. Πώς το είδατε το ματσάκι? Σας άρεσε σαν παιχνίδι? Εντάξει, είχε ένταση, είχε στοιχεία που σε κρατάγανε. Μπορεί να μην είχε πολλές μεγάλες φάσεις και τέτοια, αλλά είχε πολύ έντονο ρυθμό, είχε αγωνία μέχρι το τέλος. Σε κάποια στιγμή έδειξε τα στατιστικά στο δεύτερο, είχε 70-60, πώς το ήταν, 71-29 κατοχή. Ναι, τόσο ήταν. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω, δεν μου άρεσε η Αγγλία, την περίμενα πολύ πιο δυνατή και ήλπιζα ότι θα γίνει ένα πολύ έτσι καλύτερο μάτς, πιο ντέρμπι, και πιστεύω ότι αν ήταν η Δανία, νομίζω θα γινόταν καλύτερο παιχνίδι αντί για την Αγγλία. Βέβαια χάρηκα πολύ που το πήρε η Ιταλία, γιατί ήμουνα από την αρχή με τους Ιταλούς. Συγχαρητήρια, μάγκες. Τώρα τους Άγγλους, τι θέλανε λέει, να κηρύσουν και μέρα αργία την επόμενη του Euro. Καλά, ναι, άμα δεν τους δίναν, δηλαδή θα πηγαίνουν για δουλειά. Δηλαδή, ναι, εδώ στη δουλειά, μόλις πήραμε το 2004 το κύπελο, πήγαμε όλοι για δουλειά την άλλη μέρα. Έλα. Εντάξει, μωρέ, είναι οι άνθρωποι, είναι loser, τέλος. Αφού δεν το πήραν και τώρα. Τρία πέναλτι σειρά χάσανε, ενώ είχαν χάσει το πέναλτι το πρώτο οι Ιταλοί. Δεν ξαναπαίρνουν. Καταρχήν τα πέναλτι τους ήταν και του Μαγκουέιρ, αυτού του τέτοιου που το βάρεσε. Καλά, για τα περιστέρια πήγαινε και. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Με το τέτοιο το έκανε. Έσπασε την κάμερα, Ναι, έσπασε την κάμερα. Ναι. Εν τω μεταξύ το έβλεπα εδώ, ήταν και η γυναίκα εδώ δίπλα και της λέω, κοίτα δεις, αυτός θα το χάσει. Και τραβάει ένα κουτουπιέ, λέει η γυναίκα, πω πεναλτάρα, λέει, τι πεναλτάρα, τυχαίο, ήταν θέλος μάλλον. Εντάξει, εγώ το μόνο που δικαιολογώ από αυτά που χάθηκαν ήταν του Σάντσο. Πήγε γωνία, εντάξει, το πιάσε τον Αρούμα. Τα άλλα δύο είναι απαράδεκτα, έτσι. Απαράδεκτα πέναλτι. Απαράδεκτα. Και του Ράσφορ και του Σάκα. Καλά, ο Σάκα θα έρθει για το ίδιο πρόσωπο. Το έχει χάσει πριν το χτυπήσει. Αυτός ναι, το έχει χάσει, αυτό είπα και εγώ. Λέω, αυτός το έχει χάσει, λέω, σίγουρα το έχει χάσει. Φίλε, ποιος προπονητής μπορεί να δει το Σάκα μπροστά του πριν τη διαδικασία των πέναλτι και να του πει πήγαινε χτύπα πέναλτι, παιδί μου. Αυτός που είχε χάσει το πέναλτι το 96. Πραγματικά. τώρα, παιδιά, πραγματικά, ένα ωραίο που έχει, μου έχουν ποστάρει εδώ. Βάλτε τα 60.000 αγάλματα του Γουέμπλεϊ να κάνουν παρέα στα κλεμμένα. Ναι. Και δεν ξέρω, παιδιά, αφού δεν το πήραν και τώρα μέσα στο σπίτι τους, δεν νομίζω να έχουν ελπίδα να ξαναπάρουν αυτοί κάτι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά είναι. Τώρα κοίταξα, εγώ πιστεύω ότι μίλησε και η φανέλα πάρα πολύ, μέτρησε. Τώρα η Ιταλία είναι μια ομάδα που έχει πάρει 4 παγκόσμια, έχει πόσα ευρωπαϊκά, δύο. Έχει 3 τώρα. Το δεύτερο, έχει 2 ευρωπαϊκά, έχει 4 παγκόσμια, δηλαδή. Όσο να είναι, ρε παιδί μου, η φανέλα παίζει το ρόλο της. Έτσι, παιδιά, ξέρετε κάτι, η Αγγλία έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε πολύ. Εγώ έχω μείνει 6 χρόνια εκεί πέρα και μπόρεσα να το καταλάβω. Για πες. Η εθνική τους ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι σε άλλες χώρες. Και επειδή έχουν και την ιδέα για το ποδόσφαιρο, ότι πραγματικά τους ανήκει και το βλέπουν πολύ διαφορετικά σε αυτό το επίπεδο, μια αλαζονία ακραία, ίσως η αλαζονία να μην είναι η κατάλληλη λέξη που χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, ναι. Υπάρχει πολλή πίεση για την εθνική Αγγλίας. Εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε ελάχιστα με την εθνική μας, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό.
Το πρόβλημα της Εθνικής Αγγλίας, όλων των προπονητών, των μεγάλων παιχτών, όλων αυτών που κατά καιρούς αποτυχάνουν, είναι ότι πέφτουν όλοι πάνω τους. Δηλαδή είναι θέμα η Εθνική Αγγλία. Δεν είναι θέμα μόνο στα μεγάλα τουρνουά όταν έρχεται η ώρα να παίξουν. Είναι θέμα πάντα, είναι συνεχώς. Είναι πρώτο θέμα δηλαδή εκεί πέρα. Ναι. Είναι πρώτο θέμα. Τι να πω, είσαι, και, ίσως και είναι έτσι σε όλα τα σπορ που είναι, ξέρεις, πρωτοπόρο. Δηλαδή, ακριβώς, στο κρίκετ, στο ράγκμπι, στο κρίκετ, στο κρίκετ γίνεται χαμός. Δηλαδή, ναι. Μπαίνεις στο BBC και ψάχνεις να βρεις ειδήσεις, ας πούμε, για ποδόσφαιρο και έχει 15 αναρτήσεις για το κρίκετ. Και όταν μιλάμε, παιδιά, για πίεση, μιλάμε για πίεση ότι είναι ικανοί να εξευτελίσουν τον οποιονδήποτε με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι. Όσο ψηλά και να βρίσκεται. Ναι. Από τους δικούς τους. Ναι. Θεωρείς ότι αυτό παίζει και επηρεάζει και τους παίχτες και αυτό και σίγουρα, μπορεί να επηρεάζει. Σίγουρα, είναι μεγάλο το βάρος. Δηλαδή επηρεάζει αρνητικά, αυτό εννοώ. Βεβαίως, ακόμα και το ότι χάνουν στα πέναλτι συχνά, συνήθως όποτε φτάνουν εκεί πέρα, δεν είναι τυχαίο για μένα. 7-3 είναι στα πέναλτι ήτες. 7 ήτες, 3 νίκες μόνο στα πέναλτι. Ακόμα και η Ιταλία που δεν είχε καλή παράδοση έφτασε, σχεδόν το ισορρόπησε τώρα, έχει 6 προκρίσεις. 6 δηλαδή νίκες και 7 αποκλεισμούς. Τι να πω, εν τω μεταξύ, αν πάρεις τώρα μεμονωμένα τους παίχτες της Αγγλίας, εντάξει, είναι παιχταράδες, έτσι, δεν είναι τώρα, είναι καλή, δηλαδή ατομικά, άμα τους πάρεις έναν, είναι καλή η εθνική, δηλαδή έχει ταλέντο, δεν είναι ότι... Και παιχταράδες έχει. Πάντως σήμερα, από τη στιγμή που μπήκε το πρώτο γκολ, έπρεπε να κάνει και κάτι διαφορετικό, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, αφού είδε ότι η Ιταλία κέρδισε πολλά μέτρα στο τέλος του πρώτου ημίχρονου και τα λοιπά, να βάλει κανένα δύο παίχτες. Δηλαδή δεν έπρεπε να περιμένει την αλλαγή να ισοφαριστεί. Μα από αυτό που σου λέω, Κώστα μου, οι προπονητές επηρεάζονται πρώτα. Και αν δεν είσαι πολύ μεγάλη προσωπικότητα, που δεν είναι ο Southgate. Ναι, αυτό θεωρώ και εγώ. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ακόμα και την πίεση του ότι είμαι ένα 0 μπροστά. Είμαι ένα 0 μπροστά και μπορώ να το πάρω. Είμαι πολύ κοντά στο να το πάρω. Τους περισσότερους Άγγλους στη θέση του Southgate θα είχε γίνει το ίδιο με το Southgate. Το ίδιο θα είχε γίνει. Να σας πω, από εσάς που βλέπατε το μάτς. Το 1-0. Ποιος δεν πιστεύω ότι θα ισοφαρίσει η Αγγλία. Ιταλία. Όπα, στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, όχι, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Κερδίζανε όλες τις μονομαχίες. Μέχρι το μισάωρο η Αγγλία ήταν πολύ καλή. Απλά άρχισαν μετά που τους είδα να κερδίζουν μέτρα και η Ιταλία άρχισαν να το πηγαίνουν εξής με τα τριγωνάκια και να κερδίζουν τα μέτρα έτσι. Οι Άγγλοι άρχισαν να είναι πολύ παθητικοί στον τρόπο που αμήνονταν. Δηλαδή αφήνανε πολλά μέτρα. Τους δουμπλάρανε πολύ τα ανεβάσματα των back που ανέβαινε πολύ ο Σόγκ και ο Ντρίπιερ στην αρχή και δημιουργούσαν κινδύνους. Και αυτό μόλις τους μπλόκανε από εκεί. Μόλις τους μπλόκανε, δηλαδή όταν ανέβηκε λίγο ο Έμερσον και είχε καλύτερη κάλυψη, γιατί αλλάξανε, έφερε τον Κιέζα αριστερά κάποια στιγμή για να μαρκάρουν καλύτερα με τον Ντρίπιερ κτλ. Ο Κιέζα έπαιζε άμυνα, επίθεση, μιλάμε τώρα με άνθρωπο. Έκανε ματσάρα. Κρίμα που χτύπησε κιόλας το παιδί γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Πεχτούρα κι αυτός. Μεγάλη παιχτάρα και μεγάλο τουρνουά έκανε. Μεγάλο, ναι, πολύ μου άρεσε. Έχει ένα έτσι ξεπέταγμα δηλαδή με την μπάλα στα πόδια, δηλαδή από εκεί που έφυγε και έκανε το σουτ που πέρασε δίπλα. Αυτό με την Αυστρία, τον γκολ που έχει βάλει στην παράταση, παιδιά, είναι μαγικό. Τρομερό γκολ. Λοιπόν, Μάγκες, να μην σας... Έγινε. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχετε. Για χαρά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παιδιά, με 30 δευτερόλεπτα, ένα μικρό διάλειμμα που έχουμε ξεχάσει και συνεχίζουμε. Τελικά, it's heading Rome, έτσι. It's going Rome. Και it's coming home. Τελικά, μόνο ο τελικός coming home ήταν. Τι να γίνει. Δεν βαριέσαι. Εντάξει. Όμως είναι ωραίο γήπεδο για να γίνονται τελικοί και είναι ωραία η ατμόσφαιρα που κάνει. Φτιάχνουν. Εμένα μου αρέσει. Βέβαια. Αν και το παλιό το προτιμούσα σαν εικόνα. Είναι, δεν έχω, εντάξει, τηλεοπτικά είναι και εγώ με το μικρό, παλιό έχω μεγαλώσει λίπασο. Yeah. Έχω μεγαλώσει με το παλιό πραγματικά και τους τελικούς. Ο πρώτος που έχω δει είναι το Coventry Tottenham. Coventry Tottenham το 87. Ναι, με τον Clive Allen και τον Νίκο Κλάση. Ναι. Λοιπόν, η Κοδέσποινα έχει να το πάρει από το 84 το Euro, έτσι. Από το του Μισελάρα, από τα 10 γκολ. Και το που έπνιξε ο Αρκονάδα. Ο ήρωας του τουρνουά, ο Αρκονάδα, έφαγε το κόστο τελικό ο Κακομοίρης, που κάνει ένα μεγάλο τουρνουά τότε. Λοιπόν, φιάσκο το 4 με Πορτογαλία, φιάσκο η Γαλλία στο περασμένο τουρνουά. Την ώρα της μετάδοσης που κάνεις αναφορά στη μπουκα που έγινε και δεν είδαμε ποιοι τι. Και δεν είναι καλό για τους γηπεδούχους, λέω. Ναι, θυμάσαι όμως ότι με την Πορτογαλία έχασε ο Φίγκο μια μεγάλη ευκαιρία.
Με τα αριστερό και ναι, γυριστό και είχε μείνει ο Νικοπολής άγαλμα. Ήταν η μόνη φάση που ήταν ξεμαρκάρισης που παίξει τον Πορτογάλο στο τελικό δικό μας. Σωστό. Και επειδή είδα να γελάνε και οι παίχτες και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πήγε ξεβράκωτος μέσα. Γιατί τους έκοψαν να γελάνε δεν είδε δεν δούμε, να δούμε μετά φωτογραφίες. Εντάξει, μπορεί να μην κάνω γελά. Πάμε στον κόσμο γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Εδώ τα λέμε. Ο Σπύρος είμαι ξενερωμένος από το Ηράκλειο, λόγω Αγγλίας. Αρχικά είδα φωτογραφία του ατόμου που μπήκε στο γήπεδο. Έχω την εντύπωση ότι γελούσαν επειδή ήταν πολύ γρήγορος και δεν τον έπιανε σε κυριτάδες. Άρα έκανα λάθος, εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Εγώ εντόπισα σήμερα στο μάτς, θα πω τη γνώμη μου λίγο γρήγορα, δύο πράγματα. Τι να δεις, εδώ είναι Φλαμέγκο Τσαπεκουέν σε 0-1. Είδα λοιπόν μέχρι το 25 μια Ιταλία που δεν μπορούσε να βρει πού θα πατάνε οι παίχτες της στο κέντρο. Δεν είχε απλώς το παιχνίδι και παρατηρούσα ότι ο Κέιν έβγαινε από την περιοχή μακριά και έσπαγε την μπάλα στα πλάγια εκεί όπου δεν υπήρχαν Ιταλοί. Και βλέποντας αυτό λέω εντάξει, εύκολα θα είναι σήμερα τα πράγματα. Ειδικά με τον γκολ του στο 2 και μόλις το διαβάζει. Το είδα εγώ, το είδε και ο Μαντσίνη σίγουρα πολύ πιο γρήγορα από μένα και οι παίχτες. Το είδαν, το διάβασαν, μάρκαραν τον Χάρι Κέιν εκτός περιοχής καλύτερα να μην μπορεί να γυρίσει να τη σπάσει. Άπλωσε το παιχνίδι στα πλάγια και κάπου εκεί κλειδώσαν όλα. Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση που πήρα από το μάτς. Η πρώτη ήταν δηλαδή του Southgate. Μετά που είδα να βάζει Ράσφορντ, αυτό που είπατε και εσείς, Ράσφορντ και Σάντσο στο τέλος, ενώ τους έχει παραγωνισμένους τόσους αγώνες. Δεν ασχολείται καν μαζί τους, σαν να μην υπάρχουν στον πάγκο και δεν τους κοιτάζει καν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό έχει Ράσφορντ και Σάντσο με τόσο καλές χρονιές και οι δύο και επιμένει να μην τους χρησιμοποιεί καθόλου. Δεν ξέρω αν έχετε δώσει κάποια εξήγηση, αν έχετε διαβάσει κάτι. Εγώ είπα προηγουμένως ότι μετά από ένα σημείο είναι μονή και μάλλον είναι και αντίδραση στην κριτική που δεχόταν. Δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Μα αν κάποιος έχει τέτοιες αιμονές και ειδικά σε μια τόσο νευραλγική θέση όπως είναι ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας που ξέρουμε όλοι πόσο βάρος έχει, δεν κάνει, φεύγει. Με συνοπτικές διαδικασίες δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση πάντως. Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Τι να πω, επίσης να πω ότι η Ιταλία από το πρώτο μάτς έδειχνε νομίζω το δαμόλι έτσι, αυτό το πάθος που έβγαζαν οι παίχτες και ο τρόπος που συμμετείχαν όλοι στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι έδειχνε την πορεία. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρει, νομίζω ότι κανείς δεν ήταν εννοείται, αλλά φαινόταν ότι είχαν τόσες πολλές πιθανότητες να φτάσουν μακριά και το κάνανε. Α, και πριν είπατε για τη φανέλα, εγώ νομίζω ότι παιδιά, δεν κάνει η φανέλα τον παίκτη. Νομίζω ότι οι παίκτες κάνουν τη φανέλα. Και ο προπονητής που είναι ηγέτης στην ομάδα αυτή, ο Μαντζίν ήταν ηγέτης. Γιατί έκανε παίκτες οι οποίοι ήταν του 7, ας το πω έτσι, να παίζουν στο γύρο για 8 και για 9. Αυτές οι ομάδες θα πάρουν το γύρο και τα τροπέα, όπως έκανε η εθνική μας το 4, όπως έκανε ο Σάντος το 16 με την Πορτογαλία, όπως έκανε και στην Κροατία που πήγε τελικό και το χάσε. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες είναι που φτάνουν μακριά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εντάξει, συμβαίνει αρκετές φορές, άλλες φορές όμως είναι και οι ομάδες με τα μεγάλα αστέρια. Δεν είναι νόμος δηλαδή ότι τα φαβορί πολλές φορές δικαιώνονται. Αποδεικνύεται ότι ήταν όντως δίκαια φαβορί. Σε αυτή την περίπτωση τώρα... Αλλά τα φαβορί όμως δεν νομίζεις ότι έχουν και κάποιον ο οποίος τους παρακινεί και τους δίνει κίνητρο και τους ενώνει και τους κάνει μια ομάδα. Φυσικά πάντα χρειάζεται. Η καθοδήγηση εννοείται. Έστω η διαχείριση, ή έστω η σωστή διαχείριση. Γιατί οι εθνικές ομάδες περισσότερο διαχείριση είναι. Είπες νωρίτερα για το, είπατε όλοι, για το πόσο καλές μονάδες είχε η Αγγλία. Για θυμηθείτε γρήγορα μια εντεκάδα με Ashley Cole, Ferdinand, Terry, Lampard, Scholes, Gerrard, Rooney. Αυτοί πραγματικά δεν πήγαν πουθενά. Και τι παίχτες έτσι. Εγώ έχω μια δική μου όμως οπτική, ότι συγγνώμη κιόλας παρεμβαίνω, ότι το 98 είναι τα μάτς με την Αργεντινή και το 2002 με την Βραζιλία. Επικών διαστάσεων παιχνίδια. Δηλαδή παίξαν τέλεια.
Το ένα το χάσα στα πέναλτι, το άλλο ήταν ο Ροναλντίνιο με τον Ριβάλτο. Ρε παιδιά, έκαναν τρομερά πράγματα. Καλά, το πήραν, αλλά ήταν τέλειο. Όχι, Κυριάκο, έχεις δίκιο, ειδικά για το μάτσο με την Αργεντινή. Έχεις δίκιο και ήταν και η αποβολή του Μπέκαμ, φυσικά, έτσι. Που, η μεγάλη βλακεία του Μπέκαμ. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν αναφέρομαι τόσο πίσω, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά. Όχι, αυτά τα δύο μουντιάλ ήταν τρομεροί, Άγγλοι, ήταν απίστευτοι. Ναι, αλλά όπως είπατε, η Βραζιλία τότε ήταν άπιαστη, δε. Το καταλαβαίνω. Ήταν ο τελικός του τουρνουά για μένα, βάσει ποιότητας ομάδων, για μένα εκείνο το ζευγάρι μας στους 8. Ναι, ναι. Αυτά ήθελα να πω. Περιμένουμε να δούμε το Κούμπο σήμερα να κάνει το 2-1. Να αποκτήσει νόημα και αυτό. Γιατί α, τώρα είναι στις 3, ε. Ναι, είναι 3 η ώρα. Παιδιά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δηλαδή, έχω δει πολλά στα play-off, αλλά τέτοια επάνωδο, δηλαδή, παίχτη σε 10 μέρες από τόσο τραυματισμό, είναι απίστευτο. Δηλαδή, τρομερό. Και με την εικόνα του όταν τραυματίστηκε, έτσι. Αυτό. Ναι, εγώ λέω πάει όλη χρονιά. Ναι, το πώς φαινόταν ότι γύρισε το γόνατο. Αλλά νομίζω ότι κάναν λίγο mind games, δεν είναι τόσο σοβαρό όσο περιμένανε, και κάναν λίγο mind games μέχρι να επιστρέψει να παίξει. Πιστεύω ότι σήμερα πάντως θα γίνει το 2-1 και θα αρχίσει να αλλάζει η ψυχολογία και των υπολείπων, δηλαδή που δεν ήταν καλά στο τελευταίο μάτς. Μακάρι, γιατί το 3-0 δεν γυρνάει με τίποτα. Και φανταστείτε να πάρει τώρα ο Αντετοκούνμπο το πρώτο και να αρχίσει να παίρνει. Ε. Θα πάει στο Πάνθεον, παιδιά. Εγώ το πιστεύω, αυτός ο τύπος θα πάει πολύ. Έχει ακόμα πολύ. Εντάξει, βέβαια και το Phoenix έχει ένα παίχτη που για μένα αξίζει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Πολ. Σίγουρα ο Πολ. Σίγουρα ο Πολ, παιδιά, 36 ετών και είναι έτσι, ε. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι και ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος τον θυμάται. Εντάξει, είναι πιο καινούριος. Απλά ο Πολ, επειδή έχει περάσει και από μεγάλες ομάδες που θεωρούνταν φαβορί όταν ξεκινούσαν και τελικά δεν τα κατάφερε ποτέ. Σαν να του το χρωστάει κάτι. Κάπως, ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, εμείς θα απασχολώ άλλο, να βγάλετε κι άλλους. Καληνύχτα και του χρόνου και λίγο ακόμα για το Μουντιάλ. 1,5 χρόνο, παιδιά, 1,5 χρόνο. 1,5 χρονάκι, ναι. 1,5 χρόνο, θα ξανάρθει. Άντε, τα λέμε, γεια σας. Γεια σας. Για χαρά. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Ο Μάρκος. Γεια σου, Μάρκο. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Να αρχίσω από το τέλος. Μάρκο, βγήκες χθες. Που τελείωσε ο προηγούμενος ακροατής. Μάρκο, βγήκες χθες. Ε? Βγήκες χθες. Όχι. Χθες δεν βγήκα, απλά σας άκουγα. Και θα αναφερθώ και στη χθεσινή εκπομπή, έτσι μια πινελιά, γιατί νομίζω κάτι υπόθηκε λάθος. Θα σου πω τώρα. Να αρχίσω από το τέλος. Αν δείτε, αν αύριο μεθαύριο, ας πούμε, έπαιζε η νικήτρια του Κόπα Αμέρικα με την Ιταλία, ποιος θα κέρδιζε, πιστεύετε? Από πάνω τους θα περνάγανε. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή θα περνάγε από πάνω τους. Η Αγγλία με την Αργεντινή να παίξει αυτή τη στιγμή θα πέρασε από πάνω, ναι, την Αργεντινή. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Επειδή μιλήσατε για το παγκόσμιο σε και με τη Βραζιλία το ίδιο ισχύει. Καλά, με τη Βραζιλία πιο πολύ. Αλλά λέω το. Αυτή τη στιγμή ο ρυθμός που παίζανε στο Κόπα Αμερικά, εντάξει, ωραίο είναι άλλο, βλέπεις άλλο ποδόσφαιρο, ναι, κτλ. Αν πάνε να κοντράσουν αυτή τη στιγμή οι παίχτες, οι Ευρωπαίοι με τις Βραζιλίες και τις Αργεντινές, θα τους κάνουν κομμάτια του. Ναι, το γράψουν. Πάντως και αυτές οι ομάδες αποτελούνται από παίχτες που ξέρουν να παίζουν στον ευρωπαϊκό ρυθμό. Ναι, εντάξει, ξέρουν σίγουρα. Βέβαια η Αργεντινή έτσι γενικά ήταν πιο σοβαρή. Ξέρεις, τελετάσω, είναι που, δηλαδή τώρα τις Αργεντινές οι παίχτες, αν κάτσεις και δεις τώρα ποιοι είναι, ας πούμε. Δηλαδή αυτοί παίζουν στο κέντρο, δεν σου λέω το Τι Μάρια και το Μέση, εντάξει. Όχι. Και εγώ με πιάνει πανικός όταν βλέπω την 11 της Αργεντινής τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή εμένα μου την παίζει την αίσθηση ότι είναι κάποτε. Έλεγε κάτι πολύ σωστό, δεν θυμάμαι ποιος μου το έλεγε προχθές. Ο Μαζιάς που βγήκε, έκανε σχόλιο χθες. Με κάποιον συζητούσαμε τώρα, δεν θυμάμαι ποιο παιδί, φεύγαμε μαζί της προάλλησης από εδώ, ότι κάποτε η Λάτιν ήταν πρωταγωνιστές στις ευρωπαϊκές ομάδες. Με τον Κυριάκο το λέγαμε χθες το βράδυ. Ο Κυριάκος μου το λέει. Πλέον είναι ρολίστες οι Λατινοαμερικάνοι στις ομάδες. Ναι. Έχει δίκιο. Δηλαδή ο Κώστας, θα σας πω. Ο Κυριάκος το λέει χθες. Όχι, σωστό είναι. Ήταν πρωταγωνιστές. Κάποια στιγμή, δεκαετία 80, ας πούμε, ήρθε η φουρνιά των Αργεντίνων. Μετά ήταν οι Βραζιλιάνοι, δεκαετία 90. Αλλά μετά από εκεί και πέρα άρχισαν να το χάνουν, ας πούμε, αυτό που είχαν αποκτήσει. Γιατί σταμάτησαν, ας πούμε, να βγαίνουν τα πολύ μεγάλα αστέρια γενικά από τις χώρες τους. Τώρα μια παρατήρηση, παιδιά, για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Το αγγλικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του φέτος βρέθηκε σε 3 τελικούς. Δηλαδή, εθνική σήμερα, η εθνική τους που το έχασε, η United που έχασε το UEFA
Και η Chelsea το πήρε επειδή απέναντί της είχε τη City. Δεν ξέρω αν είχε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα να το έπαιρνε. Εντάξει, η Chelsea έχει κάνει και κηδεία και ναι, αλλά απέκλεισε τη Real. Ναι, εντάξει. Αλλά γενικά, ας πούμε, οι Άγγλοι έχουν φτάσει σε τρεις τελικούς, έχουν διεκδικήσει τρία τρόπαια, έχουν πάρει το ένα. Σαν παρατήρηση, ας πούμε, το θέτω να... Απλά είναι πια διαφορετικό με το στο συλλογικό επίπεδο. Μάρκο, δεν μιλάμε για κλασικό αγγλικό ποδόσφαιρο, είναι... Στο σύνολό του, ας πούμε, η Αγγλία, ας πούμε, έφτασε ναι, μέσα σε τρεις τελικούς σε όλα τα επίπεδα, ό,τι υπήρχε το διεκδίκησε μέχρι τέλους, αλλά πήρε μόνο το ένα. Και κάτι άλλο για τη χθεσινή εκπομπή, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, μίλαγες με τον Αχιλλέα, είπε κάποιος ότι δεν το έδειξε ποτέ η τηλεόραση το ΑΕΚ Πόρτο 6-1, ή κάνω λάθος? Όχι, άλλος το ανέφερε και εγώ ανέφερα το ΑΕΚ Δρέζι. Το ΑΕΚ Δρέζι μόνο. Γιατί το ΑΕΚ Δρέζι υπάρχει μόνο σε εραστική, δεν ήταν καν... δεν είχε καν κάλυψη από τηλεόραση. Δηλαδή, μόνο από εραστική λήψη υπάρχει τραβηγμένο το. Ναι, ναι, το ξέρω και ποιος την έχει κάνει, ένας φίλος μου. Αλλά το ΑΕΚ Πόρτο το έδειξε. Το ΑΕΚ Πόρτο, εγώ ήμουν πολύ μικρός, δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Θα σου πω. Το έδειξε το μόνο πιο. Τι έχει γίνει. Μα... Έγινε αργά η σύνδεση και χάθηκε και δεν υπάρχει το πρώτο γκολ του Μπάγεβιτς. Δηλαδή, από τα 6 δεν υπάρχει το πρώτο. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι ο Μπάγεβιτς διακαώς ζητάει δύο γκολ της καριέρας του, ας πούμε, στην Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό, το πρώτο, με την Πόρτο που το θέλει από τα καλύτερα. Και άλλο ένα που ζητάει και δεν το βρήκε πουθενά. Είχαμε παίξει στη Θεσσαλονίκη με Ηρακλή. Εκείνη όμως την ημέρα είχα απεργία τεχνική της κρατικής τηλεόρασης. 170 τώρα λέμε, έτσι. Και χτυπάει ένα φάουλ από 40 μέτρα, οριζόντιο δοκάρι, έδαφος, ξανά οριζόντιο δοκάρι και μέσα. Ούτε αυτό μπορεί να το βρει πουθενά. Δηλαδή τα θεωρεί από τα καλύτερα του γκολ και δεν υπάρχουν πουθενά για αυτούς τους λόγους. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Έγινε, Μαρκό. Το φετινό ευρωπαϊκό, έτσι, επειδή με κάποιες ηλικίες, είναι από αυτά που μένουν στη μνήμη. Σίγουρα, ναι. Ήταν καλό, πολύ καλή διοργάνωση. Είχε παρατάσεις, πέναλτι. Δεν θυμάμαι άλλο ευρωπαϊκό να έχει φτάσει στα πέναλτι γενικά, αλλά τελικό. Αλλά το πήρα πάντως η ομάδα που κατά τη γνώμη μου άξιζε. Είχε την πιο σταθερή, την πιο καλή πορεία. Δηλαδή, παράδειγμα, αν στα πέναλτι είχε φανεί τυχερή η Ισπανία και είχε περάσει σήμερα, θα το είχε πάρει η Αγγλία, εγώ πιστεύω. Έχω αυτή την άποψη. Το πήρε, λέει, η ομάδα που άξιζε. Είχε την πιο σταθερή πορεία από την αρχή, από τους ομίλους. Που κέρδιζε 3-3 που είχε κάνει. Καλά, έγινε, Μάρκο. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Να είστε καλά. Καμιά πινελιά δικιά μας, τάσο από τα δικά μας δεν έχουμε. Εντάξει, θα έχουμε από αύριο πολύ κίνηση. Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μαρκό. Για χαρά. Για πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Είμαι ο παρακάτω. Έλα, Αναστάση. Είμαι ο παρακάτω και παραπάνω. Έλα. Ο κύριος Τζαφερόπουλος εκεί. Σε λίγο θα είναι. Πήγε προς νερού, του για νερό. Προχώρα τώρα, Αναστάση, έλα. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να απασχολεί σας ποδοσφαιρικούς δεν είναι ποιος πήρε το κύπελο. Περιττώ να πω ότι δεν πανηγυρίζουν τόσο πολύ στην Ιταλία όσο πανηγυρίζουν στη Σκωτία. Ναι, εντάξει. Έχω χαμός. Ένα φίλο εκεί. Το είχαν πει κιόλας. Ότι κάντε μας χάρη να... Έχω ένα φίλο, λέω, εκεί πέρα. Στο Εδιμβούργο. Και τον πήρα τηλέφωνο. Εδώ Έλληνας είναι. Καλά γίνεται της Καγομήρας. Γελάνε και οι κότες εκεί. Λοιπόν, αλλά δεν πρέπει να σας απασχολεί αυτό. Εκείνο πρέπει να σας απασχολεί είναι άλλο. Και δεν λέει τα πράγματα σοβαρά. Ποιο είναι το σοβαρό? Ότι πέρα αυτές τις ομάδες τις γνωστές, Αγγλία, ξέρω εγώ, Ιταλία, ξέρω εγώ, Γερμανία κλπ. Είδα εγώ καμιά δεκαριά ομάδες που άμα παίξουν λίγο είδα με την Ελλάδα, 3 γκολ θα φάει η Ελλάδα. Εσείς τα είδατε αυτά. Ας πούμε, ποια είναι η καλύτερη ομάδα, η Τσεχία ή η Ελλάδα? Ρε Αναστάση, τώρα περίμενες να το δεις αυτό? Πώς? Τώρα περίμενες να το δεις αυτό? Δεν βλέπεις πώς πάει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια? Αυτές τις ομάδες, τις δευτεροκλασσάτες, τις κοντράριζε. Τις πιο πολλές φορές τις κέρδισε, όχι πάντα. Τις κοντράριζε. Τώρα η σημερινή εθνική ομάδα πώς είναι? Άσε με τις ομάδες τις γνωστές. Τις πρωτοκλασσάτες. Αυτές τις δευτεροκλασσάτες τις κερδίζει. 9 στις 10 έχει ήττα. Έχει ήττα.
Τώρα έλεγα λίγο την Αυστρία, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έπαιζε, μια καλή ομάδα, και μου έκανε εντύπωση. Με την Ιταλία δεν έπαιξε. Με την Ιταλία, με την Ιταλία, ναι. Και μου έκανε εντύπωση. Γιατί εντάξει, η Ιταλία, οι Ιταλοί είναι καθηγητές στο ποδόσφαιρο. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, πάντα ήταν καθηγητές. Και αυτό που είπε ο Χερέρα, ότι βγάλανε το λέει το ποδόσφαιρο οι Εγγλέζοι, αλλά οι Ιταλοί το κάνανε επιστήμη, έχει δίκιο. Ο Χελένιο Χερέρα από το Παρτό. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Αλλά βλέπεις τώρα αυτές τις ομάδες και λες τώρα πού να παίξει τώρα, να πάει να παίξει η εθνική ομάδα. Έχει καμία τύχη. Μετά από 20 χρόνια είχαν επιτυχία η Ελλάδα. Με τα μυαλά που υπάρχουν. Και το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ, δυστυχώς. Το ίδιο γίνεται και εκεί. Είναι ο λαός μας εδώ, είναι, έχουμε πρόβλημα κεφάλου. Πάει πρόβλημα κεφάλου. Είναι τρομερή κατάσταση. Στο ποδόσφαιρο έχουν γεμίσει όλες οι ομάδες, ειδικά οι μικρομεσαίες, έγκλημα. Με παίκτες ξένους β' και γ' διαλογής. Ούτε καν β' διαλογής. Γ' διαλογής. Στο δε που μπάσκετ πάει, ας πούμε, ο Ρογκαβόπουλος ή ξέρω εγώ ο Ματζούκας, ή ξέρω ο Χαραλαπόπουλος να παίξει το Παναθηναϊκό Κοσφορνό ή στον Ολυμπιακό. Και καταστρέφονται. Πού να παίξουν αυτοί στο Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό 20 χρονών. Πρέπει να ακολουθήσουν σκαλί-σκαλί. Να κάνουν το αγροτικό τους σε άλλες ομάδες και να παίζουν. Να παίζουν 25 λεπτά τουλάχιστον. Και μετά όταν περάσουν 3-4 χρόνια, μετά θα φύγει όταν θα κάνουν το βήμα σε μια μεγάλη ομάδα που παίζεται το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα σε ψηλό επίπεδο. Αυτοί λοιπόν τους βάζουν να παίξουν 20 χρόνια και καίγονται όλοι. Λοιπόν, θέλω να πω, στο ποδόσφαιρο δεν δίνονται ούτε καν αυτή η δυνατότητα, ούτε αυτή η δυνατότητα. Φέρουνε ξένους καραβιές. Παιδιά, τα δύσκολα έρχονται στο ποδόσφαιρο. Θα πεινάσετε. Δεν θα υπάρχουν πάντα κορόιδα. Ενώ φιλάθλους, ενώ την καφρίλα, την φανατήλα. Καταλάβετε το. Δεν πάμε καλά γενικώς. Παντού δεν πάμε καλά βέβαια, αλλά ειδικά εδώ που είναι ο τομέας σας. Λοιπόν, αυτό να κοιτάτε. Που οι δευτεροκλασσάτες ομάδες έχουν κάνει σημειώσει πρόοδο. Αυτές που είναι πιο κοντά στην Ελλάδα. Θα τις κοιτάμε με το χάλι, γιατί με το κιάλι. Το χάλι μας. Με το κιάλι μετά από λίγα χρόνια, γιατί ξέρεις πολύ καλά, γιατί οι ομάδες οριμάζουνε. Θα οριμάζουνε κι άλλα αυτές οι ομάδες. Άρα θα αυξηθεί η διαφορά από εμάς. Άρα η πιθανότητα για επιτυχία θα είναι υπό το μηδέν, όχι μηδέν. Υπό το μηδέν. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που σας λέω. Τα σχολιάζετε. Εντάξει Αναστάση, δεν λες και τίποτα τρομερό. Δεν είμαστε 20 στην Ευρώπη. Είμαστε στο ράγκινγκ της UEFA. Η εθνική δεν πάει καλά. Εντάξει, οκ. Τι 20. Ποια, τι 20. Τα χειρότερα έρχονται. Είναι απλό, το βλέπεις. Δεν μπορούμε με το Κόσοβο και με τη Γεωργία στην έδρα μας να κάνουμε παιχνίδι. Εντάξει, ακριβώς. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα και να την κυκλοφορήσουμε. Αι, τρομερό αυτό το πράγμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη δημιουργία. Δημιουργία μηδέν. Πάμε και παίζουμε άμυνα και πήραμε ένα-ένα με την Ισπανία. Και είπανε πολλοί, τώρα λέει, έκανε κλικ, λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, έκανε κλικ. Συνάδελφοί σας. Έκανε κλικ το μυαλό τους που είναι βλαμμένο. Αυτό έκανε. Εδώ μέσα 2-3 γκολ θα φάμε. Γιατί εδώ μέσα για να κερδίσουμε να παίξουμε μπάλα. Πρέπει να ανοιχτούμε. Θα βάλουμε την μπάλα κάτω να την κυκλοφορήσουμε. Άρα θα αφήσουμε χώρους. Λοιπόν, δεν είναι καλή κατάσταση αυτή, παιδιά. Συνέλθετε, θα πεινάσετε, σας το λέω. Τα πράγματα θα χειροτερέψουνε. Γενικότερα και οικονομικά. Άμα δεν έχεις επιτυχία, τα πράγματα θα χειροτερέψουν και οικονομικά. Πάνε μαζί και εργασιακά. Πάνε μαζί αυτά. Εδώ καταλαβαίνετε. Αυτό πρέπει να ασχολείστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και όχι αν θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή ΑΕΚ και ποιος θα βγει πρώτος στο χωριό. Έχεις τον Ολυμπιακό που κοκορεύονται. Τι είναι ο Ολυμπιακός. Και τελειώνω με αυτό για να μην είσαι κανένας άλλος. Τελειώνει και εκπομπή. Είναι το φινάλε του Euro αυτό. Τελειώνω με τον Ολυμπιακό, την Ολυμπιακάρα. Λοιπόν, τι είναι ο Ολυμπιακός. Το έχω πει. Είναι μια ομάδα Eurocup. Εμείς τώρα είμαστε μπασκετικοί, το λέμε Eurocup. Εσείς το λέτε Europa. Η οποία όμως δεν είναι στην πρώτη δεκάδα του Europa. Και λένε ότι να χτυπήσει ο Ολυμπιακός να πάρει το Europa. Πώς! Πάντα θα υπάρχει στο μια δεκάδα ομάδων που θα είναι καλύτερα από αυτόν. Και για να πάρει το Europa πρέπει να τις αντιμετωπίσει στους 8,
στους τέσσερους και στο τελικό. Για να αποκλείσει τρεις ομάδες από αυτές που είναι πιο ισχυρές από αυτόν για να πάρει το κύπελο. Άρα ποτέ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ασχολείται με το 45ο, το 47ο και το 48ο και τη φύση στο Καραϊσκάκι. Χαίρο πολύ Κίτσος. Κίτσος. Έγινε Αναστάση. Χαίρο πολύ Κίτσος. Έγινε Αναστάση. Να σε καλά, σ' αγαπάμε, να βγαίνεις πιο συχνά. Δεν πειράζει. Τα λέει λίγο έντονα, αλλά εντάξει. Αν δεν τα λέει τόσο ζουρλοπαντιέρα, δεν έχουν βάση. Έχουν βάση αυτά που λέει. Απλώς είναι εκρηκτικός. Τάσο, σε υπέρ ευχαριστούμε. Να τα πούμε από κοντά. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά, καλή Κυριακή. Έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλά, Κώστα, το φινάλε δικό σου. Τι να πω εγώ, εντάξει. Καλύτερη ομάδα το πήρε. Το πήρε καλύτερη ομάδα. Ήταν ωραίο τουρνουά, όμως εντάξει, ξεχαστήκαμε λίγο έτσι από τη μιζεριά. Είδαμε και λίγο μπάλα καλή. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά. Καλή εβδομάδα. Φύγαμε. Καλή συνέχεια να κουράσει.